Ο υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γιουλέρ, στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Γεωργία Χαρατζιώτη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεωργία. Καλησπέρα, Μίνα. Έτσι είναι, μελετές ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές. Ενημερωθήκαμε για τη συνάντηση Στεφανή Γκιουλέρ στις Βρυξέλλες. Μια συνάντηση που κράτησε περίπου 20 λεπτά. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, ήταν μια συνάντηση σε ένα καλό κλίμα, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογραμμίστηκε η σημασία να κρατηθούν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνία στο επόμενο διάστημα. Όπως είδαμε, ότι λειτουργήσε στον Εύρο με τους μετανάστες στη Νέα Βίσα και ύστερα, βέβαια, και από την επικοινωνία Φιντάν Κασκαρέλη, καθώς και να διατηρηθεί το κλίμα αποφυγής εντάσεων που υπάρχει τους τελευταίους μήνες. Το ζήτημα όμως είναι, Μίνα, να κρατηθούν αυτοί οι ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και μετά τις εκλογές, όπως για αυτό το κλίμα καλής γειτονίας με την αποφυγή παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου που δημιουργήθηκε μετά τη διπλωματία των σεισμών. Να θυμίσουμε ότι αυτή η συνάντηση έρχεται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο υπουργοί, όταν ο Αλκιβιάδης Στεφανής κάλεσε τον Γιασάρ Γιουλέρ για να τον συγχαρεί για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.